συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 73, κεφάλαιο ΚΑΑ, 21 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Έξοδος, 73 σελίδα, ΚΑΑ κεφάλαιο και 12 εδάφιο. ΚΑΑ, 21 κεφάλαιο, 12 εδάφιο, σελίδα 73. Ως της πατάξει άνθρωπον και αποθάνει, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Εάν όμως δεν παρεμόνευσεν, αλλά ο Θεός παρόδοκεν αυτόν εις την χείρα αυτού, τότε εγώ θέλω σι διορίσει τόπον όπου θέλει καταφύγει. Εάν δεν της εργερθεί κατά το πλησίον αυτού, δια να δολοφονήσει αυτόν, από του θυσιαστηρίου μου θέλει αποσπάσει αυτόν, δια να θανατωθεί. Και ως της πατάξει τον πατέρα αυτού ή τη μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κλέψει άνθρωπον και πωλήσει αυτόν ή ανευρεθεί εις τας χείρας αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και ως της κακολογεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Και αν άνθρωποι λογομαχώς μεταλλήλων και ο εις πατάξει τον άλλον με λύνθον ή με γρόνθον και δεν αποθάνει αλλά γίνει κλινήρης, εάν σηκωθεί και περιπατήσει έξω με τη βακτηρία αυτού, τότε θέλει είστε ελεύθερος ο πατάξας, μόνο θέλει αποζημιώσει αυτόν δια την αργίαν αυτού και θέλει επιμεληθεί την τελείαν θεραπείαν αυτού. Και αν της πατάξει τον δούλον αυτού ή την δούλην αυτού με ράβδον και αποθάνει υπό τη χειρός αυτού, θέλει εξάπαντος τιμωρηθεί. Αν όμως ζήσει μία ημέρα ή δύο, δεν θέλει τιμωρηθεί, διότι είναι αργύριον αυτού. Εάν μάχονται άνδρες και πατάξω στην γυναίκα έγκυον και εξέλθει το πεδίον αυτής, δεν συμβεί όμως συμφορά, θέλει εξάπατος κάμια αποζημίωση ο πατάξας, οποίαν ο ανήρ της γυναικός επιβάλλει σε αυτόν και θέλει πληρώσει κατά την απόφαση των κριτών. Εάν όμως συμβεί συμφορά, τότε θέλεις δώσει ζωήν αντί ζωής, οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός, καύσιμον αντί καυσίματος, πληγή αντί πληγής, κτύπημα αντί κτυπήματος. Εάν της πατάξει των αυθαλμών αυτού ή των αυθαλμών της δούλης αυτού και τυφλώσει αυτόν, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οφθαλμού αυτού. Αλλά εάν εκβάλει τον οδόντα του δούλου αυτού ή τον οδόντα της δούλης αυτού, θέλει αφήσει αυτόν ελεύθερον εξαιτίας του οδόντος αυτού. Εάν βούς κερατήσει άνδρα ή γυναίκα και αποθάνει, τότε ο βούς θέλει λιθοβοληθεί με λίθους και δεν θέλει τρώγεστε το κρέας αυτού. Ο Κύριος δε του βούς θέλει είστε αθώος. Εάν όμως ο βούς ή το κερατιστής από πρώτερον και έγινε διαμαρτυρία εις τον Κύριον αυτού και δεν εφύλαξεν αυτόν, εάν θανατώσει άνδρα ή γυναίκα, ο βούς θέλει λιθοβοληθεί και ακόμη ο Κύριος αυτού θέλει θανατωθεί. Εάν επιβληθεί σε αυτόν τιμήν εξαγοράσεως, θέλει δώσει δια την εξαγόραση της ζωής αυτού όσοι ήθελε να επιβληθεί σε αυτόν. Είτε ιόν κερατήσει, είτε θυγατέραν κερατήσει, κατά την κρίση ταύτην θέλει γίνει σε αυτόν. Εάν βους κερατήσει δούλον ή δούλην, θέλει δώσει στον Κύριον αυτού 30 σύκλους αργυρίου, ο δε βους θέλει δηλωδοβοληθεί. Αμήν. Αφού λοιπόν ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές, τις γενικές εντολές που προσδιορίζουν την νομοθεσία του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, επέκτηνε ο Θεός τον Λόγο Του, στέλνοντας προς το λαό Ισραήλ διατάξεις και κρίσεις για την καθημερινότητα της ζωής των ανθρώπων, που είναι τόσο σημαντικές, ώστε καθώς υπήρχαν στο λαό Ισραήλ κριτές, αρμόδιοι δηλαδή να κρίνουν μεταξύ δύο ανθρώπων και να κάνουν δικαιοσύνη, δεν ήθελε ο Θεός να κάνουν δικαιοσύνη κατά την ανθρώπινη κρίση και την ανθρώπινη δικαιοσύνη, γι' αυτό και έδωσε με το Λόγο Του προς το Μωυσή διατάξεις που είναι πάρα πολύ χρήσιμες, όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη που μέσα από αυτές ζούσανε οι άνθρωποι, αλλά είναι χρήσιμες οι διατάξεις αυτές και για την Καινή Διαθήκη, για να δούμε
πώς σκέφτεται ο Θεός και πώς επεκτείνει ο Θεός την Καινή Διαθήκη, τη δική του δικαιοσύνη, με τον νόμο της τελειότητος που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Από το πρώτο εδάφιο του 21ου κεφαλαίου μέχρι και το 10ο εδάφιο, ο Θεός μιλάει για τους δούλους, την κρίση και τη δικαιοσύνη του Θεού για τους δούλους των ανθρώπων, καθώς τότε υπήρχε σε όλη την ανθρωπότητα δουλεία, αλλά η δουλεία ήταν τελείως διαφορετική μέσα στο λαό Ισραήλ και στην πραγματικότητα επεκτείνεται στην Καινή Διαθήκη η λογική της δουλείας, καθώς ο Θεός στην Καινή Διαθήκη μας ομολογεί και μας αποκαλύπτει λέγοντας «Ιδιαίτερα δε στις έσχατες ημέρες και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέει από το πνεύματός μου και θέλω συμπροφητεύσει». Είναι πάρα πολλά λοιπόν, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα να εξετάζουμε τη δικαιοσύνη του Θεού στην φυσική ζωή του ανθρώπου και πώς επεκτείνεται με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί είναι γεγεννημένος εκ της σαρκός σάρκα. Ο άνθρωπος ο οποίος όμως έχει γεννηθεί άνωθεν είναι γεγεννημένος δια του πνεύματος και είναι πνεύμα. Τελείως διαφορετική η έκφραση. Γι' αυτό και η Παλαιά Διαθήκη θα τολμούσαμε να πούμε, που δεν είναι αλήθεια, ότι είναι άχρηστη για μας από τη στιγμή που εδόθη σε εμάς το Ευαγγέλιο. Η απάντηση δεν είναι καθόλου άχρηστη, γιατί την ερμηνεύουμε, την εξετάζουμε. Εξετάζουμε τις διατάξεις της Καινής Διαθήκης με το πρίσμα του Πνεύματος του Αγίου και με το πρίσμα του Πνεύματος της Καινής Διαθήκης. Από το 12ο εδάφιο και μέχρι το τέλος του κεφαλαίου αυτού, ο Θεός αναφέρεται στα επιμέρους αδικήματα των ανθρώπων και πώς τα αντιμετωπίζει. Κάποια με αυστηρότητα, κάποια με ηπιότητα, που έχει άμεση σχέση με την προσωπική μας ζωή. Παραδείγματος χάρη, στο 12ο εδάφιο λέει «Ως της πατάξει άνθρωπο και αποθάνει, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Εάν όμως δεν παραμόνευσε, αλλά ο Θεός παρέδωκε αυτόν εις την χείρα αυτού, τότε εγώ θέλω σιδιορίσει τόπον όπου θέλει καταφύγει. Εάν δεν της εγερθεί κατά του πλησίον αυτού δια να δολοφονήσει αυτόν από του θυσιαστηρίου μου, θέλεις αποσπάσει αυτόν δια να θανατωθεί». Μιλάει λοιπόν για τον θάνατο, για το φόνο, για τη δολοφονία που έγινε για πρώτη φορά στα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, στον Κάιν και τον Άβελ, και προήλθε από ζηλοτυπία και μάλιστα ένας φόνος ο οποίος ήταν εκ προμελέτης. Μέσα σε αυτές τις διατάξεις λοιπόν μιλάει για ανθρωποκτονία, είτε εξ αμελίας είτε εκ προμελέτης, που είναι διαφορετική τελείως η αντιμετώπιση του Θεού στην ανθρωποκτονία εκ προμελέτης ή εξ αμελίας. Στην Καινή Διαθήκη βέβαια τα πράγματα είναι ακόμη πιο αυστηρά, θα τολμούσα να πω, προς τη δικαιοσύνη του Θεού σε σχέση με τη δικαιοσύνη την ανθρώπινη. Στην Παλαιά Διαθήκη όποιος φόνευε, δολοφονούσε άνθρωπο με πρόθεση, είχε μία ποινή, να θανατωθεί. Όποιος δολοφονούσε άνθρωπο εξ αμελίας, χωρίς να παραμονεύει, χωρίς πρόθεση, τότε έδινε δικαίωμα, όχι ότι τιμωρείτο, αλλά δεν εθανατώνετο. Έδινε δικαίωμα να πάει στο θυσιαστήριο που κανένας από εκεί, ήταν άσυλο των ανθρώπων που κάνανε τόσο μεγάλο αμάρτημα εξ αμελίας όμως, και ακόμη περισσότερο στη συνέχεια έδωσε και πόλεις καταφυγής, που είναι πολύ σοβαρό, δηλαδή φαίνεται η αγάπη του Θεού. Γιατί πόλεις καταφυγής? Γιατί αυτός ο οποίος έζησε τη δολοφονία του προσώπου που αγαπάει, άντρας, γυναίκα, παιδί, κόρη, γιος, αδελφός, μέσα του θα είχε σαν φυσικός άνθρωπος την εκδίκηση. Και ο Θεός μέσα στη μακροθυμία του, επειδή αναγνωρίζει ότι η εξαμελίας δολοφονία δεν είναι σαν
πραγματικά το φόνο του Κάιν προς τον Άβελ, αλλά έγινε κατά λάθος. Και μάλιστα λέει μία λέξη ο Λόγος του Θεού πολύ σοβαρή. Για να το ακούσουμε. Ο Θεός παρέδωκε να φθονεί στην χείρα αυτού. Ξαμελίας, επειδή δεν υπάρχει τύχη. Κοιτάξτε πώς το περιγράφει ο Θεός. Τίποτα δεν συμβαίνει κατά τύχη, τίποτα δεν είναι μοιραίο. Όλα προέρχονται είτε από την πρωτοβουλία του ανθρώπου, είτε από την πρόθεση του ανθρώπου, είτε από τα λάθη του ανθρώπου, είτε πολλές φορές και από την επέμβαση του Θεού. Δηλαδή μπορεί ο Θεός να θανατώσει έναν άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, σαν κρίση. Στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται μπορούσε. Ο Θεός έκανε ό,τι ήθελε, αδελφοί, χάρη της δικαιοσύνης Του. Και χρησιμοποιούσε όπως χρησιμοποιεί και στον ουρανό. Τους αγγέλους της πονηρίας τους χρησιμοποιεί σαν εκδικητές. Είναι πολύ φοβερό να πέσει ο Θεός ισχύρας Θεούς όντως. Είναι πολύ σπάνιο, αλλά είναι γραμμένο. Και δεν ξέρουμε ο Θεός πώς ενεργεί. Αυτό γράφει. Δηλαδή, περιγράφοντας ότι δεν ξέρεις εσύ η αμέλεια από που προήλθε. Δεν έγινε τυχαία. Μπορεί να είναι ένα τραγικό λάθος του ανθρώπου, αλλά μπορεί και να παρεδόθη από το Θεό σε άγγελο εκδικητή. Θυμηθείτε με τον Βαλάμ που πήγαινε προφήτης του Θεού. Μέχρι τότε Άγιος άνθρωπος του Θεού. Πλανήθηκε όμως από τα χρήματα και από τη δόξα. Και πήγαινε να κάνει υποτίθεται αυτό που ο Θεός του επέτρεψε, αν και δεν το είχε επιτρέψει, αλλά να κάνει αυτό που αυτός ήθελε. Και εμφανίστηκε άγγελος να τον φωνεύσει. Ο Θεός δεν εμπέζεται, αδερφοί. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι αγαθός. Αλλά ποτέ να μην ξεχνάμε ότι είναι και πυρ καταναλύσκων και ότι είναι φοβερό να πέσει κάποιος άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβερό. Το επόμενο αδίκημα στο οποίο αναφέρεται ο Λόγος του Θεού είναι «Ώστις χτυπήσει τον πατέρα αυτού ή τη μητέρα αυτού, θέλει εξάπατος θανατωθεί». Όχι όποιος σκοτώσει, όποιος πατάξει, όποιος χτυπήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θανατώνεται. Υπάρχει μια ιδιαίτερη πρόνοια, φροντίδα, αντιμετώπιση, συμπεριφορά της δικαιοσύνης του Θεού προς τα παιδιά σε σχέση με τους γονείς τους. Δηλαδή, θα τολμούσα να πω, εκφράζεται όλη η αυστηρότηση του Θεού, τουλάχιστον στην Παλαιά Διαθήκη, στη σχέση των παιδιών με τους γονείς, για να φοβόνται οι άνθρωποι, να φοβόνται το Θεό. Τα παιδιά πρέπει να είναι υποτεταγμένα στους γονείς και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη, καθώς λέει «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», ο Λόγος του Θεού το ερμηνεύει, «τα τέκνα υπακούεται εις τους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού». Και αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιου, είναι το Πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Τούτο είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και εξηγεί. Ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η οποία εντολή είναι πρώτη και με επαγγελία. Η πρώτη εντολή με επαγγελία για να γίνεις σε καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Εάν κάποιος λοιπόν φτάσει στο σημείο να δείρει τον πατέρα του και τη μητέρα του, ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ο σαρκικός, ο φυσικός νόμος είναι να θανατώνεται. Καθ' υπερβολή η αυστηρότητα του Θεού σε θέματα ασέβειας προς τους γονείς. Μην νομίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει στην Καινή Διαθήκη.
Μην νομίζουμε ότι στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να δέρνουμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Μόνο που υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ Καινής Διαθήκης και Παλαιάς Διαθήκης, που είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Τότε δεν υπήρχε συγχώρεση, ενώ τώρα με το αίμα του Χριστού υπάρχει συγχώρεση. Αλλά η εντολή τώρα είναι πιο βαριά, με την έννοια ότι εάν δεν υπακούς, δεν τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, στη ζωή σου δεν θα γίνεται καλό και δεν θα είσαι και μακροχρόνιος. Δεν είναι πιο αυστηρή? Πολύ πιο αυστηρή. Όχι αν χτυπήσεις, αν δεν τιμάς, αν δεν υπακούς. Μέχρι ποια ηλικία? Δεν προσδιορίζεται η ηλικία. Άρα τα παιδιά τι πρέπει, όποια ηλικία και να είναι. Αν ο πατέρας μου ένα ζούσε και ήταν τώρα 100 χρονών, δεν θα πρέπει να τον υπακούω, εν κυρίω βέβαια. Να τον σέβομαι. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που έχει αυτή τη λογική της δικαιοσύνης του Θεού, ιδιαίτερος λέει τη λογική της δικαιοσύνης εν πνεύματι Αγίου με το αίμα του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Δεν λέει αν πατάξεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, αλίμονό σου. Υπάρχει ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, χάθηκες. Εάν δεν υπακούς και αν δεν τον τιμάς, δεν θα σου γίνεται καλό στη ζωή σου. Και δεν θα γίνεις μακροχρόνιος. Θα φύγεις γρήγορα από τη ζωή αυτή. Αλλά εν κυρίω, που είναι νόμος πνευματικός. Εάν λοιπόν πατάξει κάποιος, χτυπήσει κάποιος τον πατέρα του ή τη μητέρα του, εξάπατος θα θανατωθεί. Επίσης, ως της κλέψει άνθρωπο, απαγάγει και πωλήσει αυτόν, όπως παραδείγματος χάρη έκαναν τα αδέλφια του Ιωσήφ στον Ιωσήφ. Τον έκλεψαν και τον πούλησαν. Δεν είναι μόνο τον αφαίρεσαν, είναι ότι και κερδοσκόπησαν. Εάν λοιπόν κάποιος κλέψει άνθρωπο και πωλήσει αυτόν, ή αν δεν τον πωλήσει αλλά βρεθεί στη χείρα αυτού, εξάπατος θα θανατωθεί. Υπήρχε νόμος, σου κλέψεις. Δεν είχε όμως συνέπειες. Τώρα διευκρινίζει με τις κρίσεις και τα διατάγματα τις συνέπειες της δικαιοσύνης του Θεού ή της ανυπακοής στη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν έχεις δικαίωμα να κλέψεις. Και προσέξτε τώρα, στην Καινή Διαθήκη, να κλέψεις ψυχή, δηλαδή να κολακεύσεις άνθρωπο, να δελεάσεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, τους αγαθούς ανθρώπους, τους κλέβεις από το Θεό, τους κλέβεις από την Εκκλησία. Και αυτό ποινή στην Παλαιά Διαθήκη έχει θάνατο, στη Καινή Διαθήκη το ίδιο. Λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν ήταν στη Μίλτο που είχαν μαζευτεί όλοι οι πρεσβύτεροι της Εφέσου, λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λέει ότι ανάμεσά σας, μετά την αναχώρησή μου, θα εισέλθουν λύκοι βαρείς από ανάμεσά σας, μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες, διεστραμμένα, για να κλέβουνε, να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Αυτοί έχουν ποινή. Δεν δελεάζεις. Ποιος το έκανε αυτό, ο Αβεσσαλόμ? Τι έκανε ο Αβεσσαλόμ? Γύριζε γύρω-γύρω, στεκότανε στις πύλες για να κλέψει ψυχές από το θέλημα του Θεού που ήταν υποτεταγμένοι στο Δαβίδ. Δεν είναι απλό πράγμα. Στην Παλαιά Διαθήκη θάνατος. Στην Καινή Διαθήκη δεν είναι λιγότερη η ποινή. Μεγαλύτερη είναι η ποινή. Δεν ξέρω τι είναι. Τουλάχιστον δεν θυμάμαι, δεν το έχω βρει. Αλλά είναι πολύ σοβαρή η ποινή. Όταν προσπαθείς να πλανήσεις τους αγαθούς, τους αθώους.
είτε με προσωπικό συμφέρον, είτε με τωροδιδασκαλίες, είτε με ψευδοδιδασκαλίες, είτε για οποιοδήποτε λόγο. Οι ψυχές είναι του Χριστού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οι ψυχές που δεν μας ανήκουν, αλλά έχουμε την υποχρέωση να κυβερνάμε, είναι η οικογένειά μας, η γυναίκα τα παιδιά της και ο άντρας την οικογένειά του. Για σκέψου να προσπαθεί κάποιος να σου κλέψει το παιδί από τον Χριστό. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι ακόμη πιο σοβαρό στην Καινή Διαθήκη, είναι στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς που μιλάει ο Θεός για ανθρώπους που αδικούν τον αδελφό τους για τις γυναίκες της οικογένειάς του. Δηλαδή πάνε να κλέψουν τη γυναίκα του ή πάνε να κλέψουν την κόρη του και μάλιστα με σαρκικές προθέσεις. Και ο Θεός σε αυτούς γίνεται εκδικητής. Ο Θεός να μας φυλάει. Δεν παίζουμε με τις ψυχές των ανθρώπων. Δεν μας ανήκει καμία. Αδελφοί μου, επειδή πολλές φορές στα χρόνια που είμαι στο Χριστό το έχω δει αυτό και έχω δει και τις συνέπειες. Είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας θεουζόντος. Οι ψυχές είναι του Χριστού. Οι αδελφοί μας είναι του Χριστού. Τι σημαίνει τις κλέβω? Τις θέλω να τις κατευθύνω εγώ και παίρνω τη θέση του Χριστού και γίνομαι διδάσκαλός τους και καθηγητής τους. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός? Μη γίνεστε διδάσκαλοι, μην ονομαστείτε διδάσκαλοι. Ένας είναι ο δάσκαλος, ο Χριστός. Ένας είναι ο καθηγητής, ο Χριστός. Αλλά πάνε και ακόμη παραπέρα, παίρνουν τη θέση του Πνεύματος του Αγίου και θέλουν να τις διοικούνε. Μην ακούς κανέναν, εμένα θα ακούς. Δεν ξέρουν αυτοί. Όταν ακούτε, αδελφοί, να λέγεται αυτή η έκφραση, μη γέννητο το να βγαίνει από το στόμα μας. Δεν ξέρουν αυτοί, εμένα να ακούς. Δεν τα λένε καλά αυτοί, εμένα να ακούς. Θα λέτε μέσα σας, ύπαγε ο πίσω μου Σατανά. Χωρίς ενδιασμό, χωρίς φόβο. Δεν είναι άνθρωπος του Θεού αυτός. Είναι κλέφτης ψυχών. Κάνει απαγωγή. Θέλει να γίνει Κύριος τους, δεν λέω και Θεός τους, θέλει να γίνει διδάσκαλός τους και καθηγητής τους, θέλει να γίνει διοικητής τους και να τους πηγαίνει και ανάγονται και να φέρονται. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν είναι αστείο, δεν είναι παιχνιδάκι, είναι ψυχή του Χριστού. Ανήκει στον Χριστό και πρέπει να την παραδώσουμε στον Χριστό. Επαναλαμβάνω, επειδή το έχω ακούσει, όχι ανάμεσά μας, δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ τω Θεώ γι' αυτό, το έχω ακούσει πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Και σιγά σιγά να μην το μάθει κανείς. Αυτοί είναι απόλυτα διεστραμμένοι πνευματικά άνθρωποι. Το επαναλαμβάνω, μην με λέτε αυστηρό, αυτή είναι η αλήθεια. Θανατώνονται οι απαγωγείς. Είναι απόλυτα διεστραμμένοι άνθρωποι. Που λένε, μη τους ακούς αυτούς, εμένα θα ακούς. Ποιος είσαι εσύ να σ' ακούω? Ποιος είμαι εγώ να μ' ακούτε? Όλοι μας είμαστε μαθητές του Χριστού και ακούμε το Λόγο του Θεού. Και αν κάτι δεν το λέω καλά, έρχεστε και μου λέτε, δεν το πες καλά και έχει συμβεί. Και λέω, έχεις δίκιο και το διορθώνω την άλλη μέρα. Γιατί δεν είναι κανείς μας εδώ πέρα δάσκαλος και καθηγητής, αδερφοί. Δάσκαλός μας και καθηγητής είναι μόνο ο Χριστός. Και ο πρώτος που το ξέρει πάρα πολύ καλά, αυτός είμαι εγώ. Και συγχωρέστε με, δεν το λέω με καμία αίσθηση εγωισμού, το λέω με αίσθηση φόβου Θεού. Τρέμω, φοβάμαι και τρέμω. Μην φουσκώσει η καρδιά μου και νομίζω ότι είμαι και τίποτα. Παύλος λέει, μην νομίζετε ότι είμαι τίποτα παραπάνω από αυτό που είμαι. Και ποιος το λέει, ο Παύλος? Εμείς τι θα πούμε? Εμείς τι θα πούμε? Άθλοι και ουτιδανοί είμαστε. Τυποτένιοι. Και αν έχει κάνει χάρη ο Θεός και μας έχει δώσει λίγο από τη σοφία Του
και τη σύνεσή του και τη γνώση του Ευαγγελίου, χάρις είναι, κάνει έτσι και το παίρνει. Και δεν μας το έδωσε για να διαστρέφουμε τις καρδιές των ανθρώπων, μας το έδωσε για να οικοδομούμε τις ψυχές των ανθρώπων. Πού να τις οικοδομούμε? Στο Χριστό. Στο Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι να προσέχουμε τις διατάξεις και τις κρίσεις, γιατί πολλές φορές τις διαβάζουμε, τις διάβαζα κι εγώ και τις έτρεχα. Λέω, εντάξει, δεν είναι εντάξει. Πολύ σοβαρό. Η απαγωγή είχε θάνατο. Και η πνευματική απαγωγή είναι χειρότερη. Να πλανήσω τη γυναίκα σου. Καλά, δεν μιλάω με σαρκικά κίνητρα, αυτό είναι... δεν το συζητάμε. Αλλά να πλανήσω τη γυναίκα σου με διδασκαλίες, με ψέματα, την κόρη σου, το γιο σου, τον άντρα σου. Και μην μπορείς να κάνεις και τίποτα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Δάσκαλος, καθηγητής, Κύριός μας και Θεός μας είναι ένας. Ιησούς Χριστός. Οι άλλοι εμείς τι είμαστε? Δούλοι, δούλοι, δούλοι. Και μακάρι να είμαστε, γιατί έκαστος δούλος πρέπει να βρεθεί πιστός. Και μακάρι να βρισκόμαστε όταν μας ελέγχει ο Θεός πιστοί. Όχι πονηροί, όχι οκνηροί, όχι κακοί. Πιστοί, αγαθοί και φρόνιμοι. Και το χαρακτηριστικό του πιστού, του αγαθού και του φρόνιμου δούλου είναι πρώτον η ταπείνωση. Δεύτερον, υπακοή στο λόγο του Θεού, εκ της ταπείνωσης. Και τρίτον, να σπουδάζει να παραστήσει τον εαυτό του δόκιμον εις το Θεόν, εργάτη, όχι αφεντικό, εργάτη ανεπέσχυτο, και το τρίτο και το βασικό, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Όλους μας μακάρι να μας κάνει έτσι ο Θεός, και μας κάνει. Δεν έχουμε κανένα παράπονο μέσα στην Εκκλησία μας, να πω ευχαριστώ το Θεό για όλους σας και ευχαριστούμε το Θεό για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, αδερφοί, το ύψιστο δώρο του Ιησού Χριστού είναι η ειρήνη. Όταν υπάρχει ο Χριστός υπάρχει ειρήνη. Την ειρήνη τη δική μου δίδω σε εσάς, όχι κάτι που σας δίνει ο κόσμος, αλλά τη δική μου ειρήνη. Το ύψιστο αγαθό στην οικογένεια, τη χριστιανική, είναι η ειρήνη. Το ύψιστο αγαθό στην τοπική εκκλησία είναι η ειρήνη. Αλλά η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού. Το σπίτι σου για να έχει ειρήνη πρέπει να ακολουθείς τη δικαιοσύνη του Θεού, όχι τη δική σου. Αυτό είναι το τραγικό λάθος. Εκεί την πατάμε, συγγνώμη για την έκφραση, κάνουμε τα μεγάλα μας λάθη. Που μας πνίγει το δίκαιο μας και προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και να βάλουμε τα δυνατά μας να επιβάλλουμε το δικό μας το δίκαιο. Πάει η ειρήνη του Θεού. Το έργο της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης του Θεού είναι ησυχία, ασφάλεια και ευπορία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να παίρνουμε στα σοβαρά τη δικαιοσύνη του Θεού, είτε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη καταρχάς, είτε να επεκτείνουμε τη δικαιοσύνη του Θεού με τη χάρη του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου στην Καινή Διαθήκη. Να υπάρχει στη ζωή μας η δικαιοσύνη για να υπάρχει στη ζωή μας η ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει πάντα νου κάθε λογική ανθρώπινη και φυλάει και τις καρδιές μας και τους διαλογισμούς μας. 17. Ως της κακολογή τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Όχι μόνο όποιος δύρει και όποιος κακολογήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού. Εξάπαντος θανατωθεί. Πολύ αυστηρός είναι. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μπορείς να κακολογείς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, αν το δούμε δε πνευματικά, είναι οι προϊστώτες, οι οποίοι θα δώσουν λογαριασμό μπροστά στο Θεό. Με διπλάσια τιμή να τιμάτε αυτούς που κοπιάζουν στο Λόγο του Θεού, λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μπορείς να κακολογείς
Τι θα πει κακολογείς? Κρίνεις, κατακρίνεις, κουτσομπολεύεις, λες κακά λόγια. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο μέσα σε μια οικογένεια, απαράδεκτο σε μια εκκλησία και άκρος επικίνδυνο μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί δεν είναι μόνο η φυσική πατριά. Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέει? Δεν έχετε, έχετε, λέει, πολλούς δασκάλους, δεν έχετε πολλούς πατέρες. Εγώ σας εγέννησα. Βεβαίως δεν θα ονομάζουμε κανέναν πατέρα επί της γης άλλον από τον ουράνιο, γιατί είναι ένας πατέρας μας. Αλλά όμως η αλήθεια είναι ότι κάποιοι μας υπηρετούν. Εάν θέλουμε λοιπόν να μην πέσουμε στην κρίση, στην αυστηρότητα και όχι στη Χριστότητα του Θεού, να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τους προϊστώτες της Εκκλησίας. Όπως σας το έχω πει και το λέω αλήθεια και ο Θεός το ξέρει. Μόνο τους πρεσβύτερους φοβάμαι μετά το Θεό. Όλους σας, σας φοβάμαι και τρέμω, μη τυχόν και σκανδαλίσω και ενοχλήσω κανέναν και τρέχω, αλλά ιδιαίτερα τους πρεσβύτερους. Τους έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο να επιμελούνται όλους και μένα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν είναι να παίζουμε με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και δεν λέει να τους βρίσεις, να τους βλαστημήσεις. Λέει να τους κακολογήσεις, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, θανατώνεσαι. Δηλαδή να κατηγορήσεις, να κρίνεις, να κατακρίνεις, να κουτσομπολεύεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά ξέρετε, αδερφοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν και αδερφοί που διακρίνονται γιατί έχουν πατρική αγάπη. Δηλαδή τους βλέπεις ότι φροντίζουν, άντρες και γυναίκες. Κοιτάνε καλά-καλά. Δεν τους ξέρετε εσείς. Ούτε κι εγώ τους ξέρω όλους ή πάντοτε. Αλλά ξέρω μερικούς, τους οποίους θαυμάζω και προσεύχομαι για αυτούς και τους φοβάμαι. Τους φοβάσαι, βέβαια τους φοβάμαι. Γιατί αυτούς τους χρησιμοποιεί ο Θεός. Και λύνει προβλήματα. Και τακτοποιεί καταστάσεις. Και βοηθάει αδερφούς. Αυτόν ο Θεός τον έχει στα έτσα όπα όπα. Του είναι χρήσιμος. Δεν είναι χλιαρός, δεν είναι αδιάφορος, δεν είναι αμέριμνος. Δεν μεριμνάει για τα δικά του, μεριμνάει για τους άλλους. Αυτός που έχει άντρας ή γυναίκα, δούλος ή δούλη, πατρική αγάπη, να τους φοβάσαι, αν τους ξέρεις. Γιατί ο Θεός είναι πίσω τους. Τους ευλογούντας τους, ευλογεί. Και τους καταραμένους τους, καταράται ο Θεός. Αδελφοί μου, δεν παίζεται ο Θεός. Δεν κάνουμε πλάκα εδώ μέσα. Δεν παίζουμε την Εκκλησία. Εμείς τι είμαστε? Άχρηστοι. Άθλοι. Αλλά εδώ είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Είναι ο Λόγος του Αγαθός. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Μην παίζετε με ανθρώπους, με ψυχές, με εργάτες, με προϊστώτες και με υπηρέτες και δούλους. Που έχουν σπλάχνα Χριστού. Που υπηρετούνε. Δεν μπορούμε να παίζουμε. Με φόβο και τρόμο θα κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Και φαίνονται ποιοι είναι οι εργαζόμενοι και μη και ποιοι δεν είναι. Όλοι τους ξέρουμε. Βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, όπου να τον δεις πίσω, κρυμμένος είναι και υπηρετεί. Αυτόν τον έχει ξεσηκώσει ο Θεός. Του έχει δώσει σοφία, του έχει δώσει σύνεση, του έχει δώσει αποτελέσματα. Γιατί εφόσον εργάζεται, συνεχίζει να εργάζεται και επεκτείνεται το έργο του στην Εκκλησία, πίσω του είναι ο Θεός, τον ευωδώνει ο Θεός. Και μερικές φορές και αυτός δεν είναι και ο πιο ευγενής από ευγενική καταγωγή. Δεν έχει savoir vivre. Είναι και λίγο παράξενος. Αλλά είναι πίσω κρυμμένος ο Θεός. Δεν θα βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, το φαινόμενο.
Θα βλέπουμε πως βλέπει ο Θεός την καρδιά του. Γιατί από την καρδιά εξαρτάται το έργο του ανθρώπου. Το βλέπεις, κουράζεται. Δουλεύει. Υπηρετώντας τους αδελφούς σου. Να τον φοβάσαι. Να τον φοβάσαι. Είναι πατέρας. Έχει πατρική αγάπη σε κάποιους αδελφούς. Μπορεί όχι σε όλους. Αλλά δεν έχει σημασία. Να τους φοβόμαστε. Τους υπηρέτες, τους δούλους. Τι σημαίνει φοβάμαι. Φοβάμαι το Θεό. Δεν φοβάμαι μου τις βρέξει. Φοβάμαι το Θεό και τον σέβομαι αυτόν. Και αν άνθρωποι λογομαχώσει μεταλλήλων και ο Ις πατάξει τον άλλον, τον δύρι, με λίθο ή με γρόνθον και δεν αποθάνει, αλλά μείνει κλινήρης, εάν σηκωθεί και περπατήσει έξω με τη βακτηρία αυτού, τότε θέλει είστε ελεύθερος ο πατάξας, μόνο θέλει αποζημιώσει αυτόν δια την αργίαν αυτού και θέλει επιμεληθεί την τελείαν θεραπείαν αυτού. Εδώ μιλάει για αποζημιώσεις. Τσακωθήκανε δύο. Και οι δύο τσακωθήκανε. Δεν παραφύλαξε και να του τη δώσει, να τον θανατώσει. Αλλά λόγο με το λόγο λάθος και οι δύο. Όταν τσακώνονται δύο, φταίνε και οι δύο. Γιατί αν ο ένας ταπεινωθεί και αν και δεν φταίει, δεν έχει σημασία αν φταίει, ζητήσει συγγνώμη και φύγει, σώθηκε. Μην αντιστέκεσαι στον πονηρό άνθρωπο, λέει ο Λόγος του Θεού για τον αγαθόν άνθρωπο. Αλλά έχεις ένα πονηρό απέναντί σου. Που σου λέει, σου λέει, σου λέει, σου λέει. Σε μην αντιστέκεσαι. Θα βρεις τον πελά σου. Γιατί αν αντισταθείς θα λογομαχήσεις, θα τσακωθείς και δεν ξέρεις τη συνέπεια. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο μαθητής του Χριστού είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Όπου υπάρχει φιλονικία, εκεί ακαταστασία και πάνε αχρίων πράγμα. Δεν ήρθαμε εδώ για να τσακωθούμε. Τσακώνεσαι με τον γείτονα. Προχτές είχα τσακωθεί με ένα γείτονά μου. Και ήρθε η Άννα και με μάλωσε. Είπα, έχεις δίκιο. Την επόμενη μέρα τσακώθηκε η Άννα με τον γείτονα αυτόν. Για να δω, της λέω. Για να δω, τι μου έλεγες προχτές. Γιατί το λέω αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις που άλλος σε βγάζει από τα ρούχα σου. Εσύ μη βγεις. Θα μείνεις γυμνός. Μη βγεις από τα ρούχα σου. Πραγματικά υπάρχουν περιπτώσεις που άλλος σε κάνει έξω φρενών. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Οργίζεστε, αλλά μην αμαρτάνετε. Οργίστηκες, μην αμαρτήσεις. Φύγε. Βλέπεις πονηρό άνθρωπο, αγαθέ άνθρωπε του Θεού. Άνθρωπε του Θεού, φύγε. Δεν θα σου βγει σε καλό. Τι αδίκαι, αφού είναι πονηρός. Είναι απρόβλεπτος. Είναι διοικούμενος από το διάβολο. Δεν θα σου βγει σε καλό. Δεν μπορείς να παλέψεις με το διάβολο. Μπορείς να αντισταθείς και να φύγει. Και πώς αντιστεκόμαστε. Με πνεύμα ταπεινού, καρδιάς τετριμένου, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού και κάνουμε πίσω. Στο διάβολο αντιστεκόμαστε για να φύγει. Στον πονηρό άνθρωπο του διαβόλου δεν αντιστεκόμαστε. Δεν θα τα βγάλουμε πέρα. Εάν λοιπόν δύο τσακωθούνε, εκεί υπάρχει αχρίον πράγμα και ακαταστασία στην Καινή Διαθήκη. Εάν δύο τσακωθούνε, κάποιος παίρνει μια πέτρα και του σπάει το κεφάλι ή είναι δυνατός και του ρίχνει μια γροθιά και τον αφήνει κάτω. Δεν τον σκοτώνει όμως. Αν τον σκοτώσει είναι εξαμελίας. Και γιατί είναι εξαμελίας, γιατί και οι δυο φταίνε. Δεν μπορεί να τσακώνεται ένας μόνος του. Όταν δύο τσακώνονται και οι δυο φταίνε. Όταν ο άντρας τσακώνεται με τη γυναίκα και οι δυο φταίνε. Όταν τα δύο παιδιά τσακώνται μέσα στο σπίτι και τα δύο φταίνε. Γιατί το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Για να μην δικαιώνουμε τον έναν τον άλλον. Να παίρνουμε τη θέση του Χριστού. Δεν ήρθα, δεν είμαι μας έβαλε. Δεν με έβαλε κανείς μεριστή ή διαιτητή στις υποθέσεις σας, στους τσακωμούς σας.
Εμένα με έβαλε σωτήρα, δάσκαλο και καθηγητή. Και σένα δεν σε έβαλε διοικητή να πας να πεις για να δω ποιος έχει δίκιο. Μην τσακωνόσαστε. Εσένα θα δίνουν και οι δυο μετά. Αν πας να τους χωρίσεις. Το ξέρετε αυτό? Αν πας σε δύο πονηρούς που τσακώνονται και τους χωρίσεις, εσένα θα δίνουν και οι δυο. Θεός να μας φυλάει. Ο σοφός άνθρωπος βλέπει το κακό και τι κάνει? Φεύγει. Φεύγει, ούτε το κοιτάει. Δεν μπορείς να γίνεις ειρηνοποιός σε αυτούς δύο. Αυτοί είναι ταύροι τώρα, είναι η αλλοπολείο. Θα δούμε και για τους ταύρους παρακάτω, που είναι πολύ σοβαρό. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι γινόμαστε ταύροι. Κερατιστές και κερατίζουμε. Αλλά δεν φτάσαμε εκεί. Δύο τσακώνονται, τους πάει το κεφάλι ο ένας του αλουνού. Τώρα θα τον αποζημιώσει. Τι θα κάνει ο Θεός, τι θα κάνει ο Κρητής? Ο Κρητής λέει, πρώτον δεν το σκότωσες, τι γλίτωσες φουκαρά μου? Όμως θα αποζημιώσεις πρώτον την περίοδο που δεν δουλεύει και δεύτερον θα πληρώσεις τα έξοδα της θεραπείας του. Για να μάθεις να μην το ξανακάνεις. Και ίσα ίσα που το γλίτωσες. Γιατί αν τον σκότωνες, τότε το κακό θα ήταν πιο μεγάλο. Να μην προχωρήσουμε, να μείνουμε μέχρι εδώ, πέρασε η ώρα. Με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να εισερχόμεθα, να εγκύπτουμε, να επιμένουμε στη δικαιοσύνη του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.